Υπηρεσίε που δεν συνομιλούν μεταξύ του, δομέ κατακαιρματισμένε και μηχανισμοί που λειτουργούν χωρί κανέναν συντονισμό συνθέτουν ένα αναποτελεσματικό μοντέλο διοίκηση που χαρακτηρίζει την κεντρική αλλά και τη διοίκηση των Δήμων. Την ανάγκη να αναλυφθούν πρωτοβουλίε ώστε δημόσιε και δημοτικέ υπηρεσίε να πάψουν να λειτουργούν με τη μορφή ΣΥΛΟ, τον ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη. Ο Οργανισμό Υπηρεσία Αλλάζει, διότι πρέπει μάλλον να αλλάζει κάθε τόσο, διότι αλλάζουν οι ανάγκες, αλλάζουν το προσωπικό, αλλάζουν οι ικανότητες και έτσι πρέπει να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το σύνδρομο, το σιλό που υπάρχει στους Δήμους γενικότερα και στη Δημοσιοδιοίκηση και είναι και παγκόσμιο λίγο φαινόμενο όπου η μία υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την άλλη, δεν συντονίζεται με την άλλη. Συλλό υπάρχουν και στο επίπεδο των ερετών και όχι μόνο στους υπαλλήλους. Και νομίζω ότι καμία φορά αυτά τα δύο αλληλοπεριχωρούνται. Δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση για τις σχέσεις των υπαλλήλων με τους ερετούς. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Θα απελευθερώσει δεξιότητες και δυνάμεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο που εργάζεται στο Δήμο. Σε ημερίδα με θέμα η διοίκηση στου Δήμου που οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκη, ω κεντρικέ πηγέ κακοδαιμονία επισημάνθηκαν το καθεστώ πολυνομία και οι ασάφειε των νόμων που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑΒ. Ο Καλυκράτη ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2010 και μέσα σε έξι μήνε υπέστη 300 τροποποιήσει. Ο Κλεισθένη χρήζει πολλών και ποικίλων τροποποιήσεων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τι συμβαίνει δηλαδή. Υπηρετεί ο κάθε νόμος εμπολής και σκοπιμότητες της εκάστοτε πλειοψηφίας που υπάρχει στη Βουλή. Η πολυνομία έχει πάρα πολλές παθογένειες. Οι παθογένειες αυτές βέβαια είναι σύμφυτες με την κακονομία, με την ανομία. Εμείς εδώ ασχοληθήκαμε με το ιδιαίτερο πρόβλημα που δημιουργείται από την ασάφεια του νόμου, που πολλές φορές δημιουργεί αδιέξοδα. Η αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, όπω τονίστηκε, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη σαφή οριοθέτηση των σχέσεων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και μέσα από στοχευμένε αλλαγέ στον οργανισμό εσωτερική υπηρεσία των Δήμων. Δεν θα πρέπει δηλαδή να έχουν προέχοντα ρόλο τα ατομικά, τα προσωπικά συμφέροντα των υπαλλήλων ή των άλλων εμπλεκομένων σε μια υπηρεσία, αλλά προπάντων ο γνώμονα να είναι τι συμφέρει την ομαλή λειτουργία τη υπηρεσία. Παραδείγματο χάρη, δεν δημιουργούμε οργανικέ μονάδε για να έχουμε περισσότερου προϊσταμένου. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι πολλέ φορέ οι αιρετοί παρεμβαίνουν υπερμέτωρω στη δουλειά των διοικητικών. Οι δε διοικητικοί, για διάφορου λόγου, είτε του πελατειακού συστήματο είτε άλλη παραδόσεω, καμιά φορά δεν έχουν τι ικανότητε να ανταπεξέλθουν και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Την πρωτοβουλία για την οργάνωση τη ημερίδα ανέλαβε ο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων, Πτυχιούχων, Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών Νομού Θεσσαλονίκη.